ανησυχούν, θα επεκταθεί το πρόγραμμα και μέσα στο 16, άρα 9 μήνες επιδότηση θα την πάρουν έτσι ούτως ή άλλως. Ό,τι και να γίνει. Πάμε στο τρίτο μέτρο. Το τρίτο μέτρο είναι επιδότηση σύντησης. Εδώ πάλι κάνουμε μια διπλή χειρονομία. Η μία γίνεται στην αγορά τροφίμων, η οποία έχει και αυτή καταρακωθεί. Και μας ενδιαφέρει να μην γίνει προνομιακά σε ορισμένα μαγαζιά, αλλά σε όλα τα μαγαζιά. Άρα εκδίδουμε μια κάρτα ηλεκτρονική, όπως αυτές που έχετε, ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις, μια prepaid, δηλαδή προπληρωμένη κάρτα, πληρώνεται, πιστώνεται από εμάς η κάθε κάρτα πάλι από 70 ευρώ έως 220, ανάλογα με τα, με τα μέλη της οικογένειας, το μήνα πηγαίνει ο ωφελούμενος που την παίρνει, την παραλαμβάνει, θα την παραλάβει τις πρώτες 15 έως 20 μέρες Ιουνίου. Σε οποιοδήποτε κατάστημα τροφίμων που είναι, έχει POS, αυτά τα μηχανάκια, ναι, ξέρετε, ναι, που περνάει, με την ταυτότητά του, δεν υπάρχει το στίγμα του κουπονιού ή παίρνω μια σακούλα τρόφιμα. Έτσι, σωστά. Πόσα θα είναι αυτά μέχρι 200 ευρώ το μήνα? 220. 220 το μήνα για πόσο καιρό? Για 9 μήνες πάλι. Για 9 μήνες και ανάλογα με τα μέλη. Άσχετα αν θα αρχίσει καλό. Θα τα δώσουμε, πώς το λένε, κάθε φορά θα τα δίνουμε επιπλέον. Δηλαδή θα μετράμε από τον Απρίλιο πάντα, άσχετα αν την κάρτα θα την πάρει στα χέρια του τον μέσα Ιουνίου, τέλος Ιουνίου, όπως έχουμε υποσχεθεί. Και έτσι ελπίζουμε, θα καλέσουμε και όλα τα μαγαζιά, γιατί περνάει μόνο στα μαγαζιά. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Εννοείται ότι την κάρτα που θα πάρει, η κάρτα που θα πάρει ο ωφελούμενος, όπως τον λέτε, τον Ιούνιο, θα έχει μέσα 200, 200 και 200, 600 ευρώ. Θα σας πω, θα έχει αυτά που του αναλογούν, 70, 100, 120, ανεβαίνει προφανώς, μέχρι τα 220, εννοείται. Και θα τα πάρει και αναδρομικά σιγά σιγά. Δηλαδή δεν πρόκειται να του τα στερήσουμε αφού του τα υποσχεθήκαμε για 9 μήνες. Τι εννοείται σιγά σιγά, θα πάρει μια κάρτα τον Ιούνιο. Πες ότι δικαιούται ένα εκατοστάρικο, ξέρω εγώ, το μήνα αυτός ο άνθρωπος. Αυτή η κάρτα θα έχει και τους 3 μήνες μέσα τα 300 ή... Αυτό δεν μπορώ να σας το πω πότε θα γίνει η αναδρομικότητα, κύριε οικονομέα. Κατάλαβα. Απλώς γιατί, ξέρετε, τώρα σας ακούνε άνθρωποι που έχουν ανάγκη πραγματικά από το 1 ευρώ, βέβαια, από το μισό ευρώ και υπολογίζουν. Πώς θα θρέψουν τα παιδιά τους. Κοιτάξτε, 200 στο σούπερ μάρκετ είναι σοβαρό. Δεν παίζουμε σε αυτό. Εμείς τους λέμε ότι θα τους τα εξασφαλίσουμε αυτά τα χρήματα. Ωραία. Δεν παίζουμε με αυτό το θέμα, έτσι δεν είναι. Θα έχει ελεύθερη επιλογή, αρκεί να είναι τρόφιμα αυτά που θα ψωνίζει, ή όχι, μπορεί να ψωνίζει. Τρόφιμα μόνο, δεν περνάει σε άλλα μαγαζιά. Δεν είναι, ας πούμε, απορριπαντικά. Και θα καλέσουμε και τα μαγαζιά τροφίμων, είτε λέγονται σούπερ μάρκετ, είτε είναι το χασάπικο της γειτονιάς, είτε οτιδήποτε, να κάνουν επιπλέον προσφορές δείχνοντας την αλληλεγγύη τους σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι υπολογίζουμε ότι πάλι θα είναι 153.000 οικογένειες, γιατί μόνο τόσο μπορούμε να δώσουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά όπως είπε και ο κύριος Μάρδας εχθές στη συνέντευξη τύπου που δώσαμε με τον κύριο Σκουρλέτη, είπε ότι ψάχνουμε αυτή τη στιγμή και άλλα κονδύλια. Αυτά τα κονδύλια είναι από τα εθνικά χρήματα, δεν είναι από τα κοινοτικά χρήματα. Και εδώ θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Για τα κοινοτικά χρήματα, όπως ξέρετε, από δηλαδή τα χρήματα του ΣΕΣ, του νέου ΕΣΠΑ τώρα, για να μην μπερδευόμαστε, από το 14 μέχρι 20 προβλέπονται 330 εκατομμύρια για τους απόρους. Αυτά μας είπανε τώρα που πήγε και ο Πρωθυπουργός στο εξωτερικό και αναγνωρίστηκε επιτέλους επίσημα ότι υπάρχει ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα, που το κρύβαν οι προηγούμενοι κάτω από το χαλί, ότι μπορούμε να τα πάρουμε και εμπροσθοβαρός.
Δηλαδή όσο περισσότερα θέλουμε τα πρώτα χρόνια, όσο έχει μεγαλύτερη ανάγκη ο κόσμος. Yeah. Είναι χρήματα από το Ταμείο Απόρων. Ήταν 45 εκατομμύρια για το 2014, 45 για το 2015 και πήγαινε κάθε χρόνο το ίδιο. Σας πληροφορώ ότι δεν έχει απορροφηθεί ούτε ευρώ. Τρέχω εγώ αυτή τη στιγμή να βγάλω τις ανάλογες σκία για να ενεργοποιηθεί το Ταμείο Απόρων το Ευρωπαϊκό. Μάλιστα. Και υπόσχομαι ότι θα το κάνω ταχύτατα και αυτό. Εντός των ημερών. Διότι δεν μπορεί να υπάρχουν λεφτά λιμνάζοντα πάλι για τρόφιμα. Πάλι είναι για τρόφιμα αυτά. Για τρόφιμα. Δεν απορροφήθηκαν δύο χρόνια. Γι' αυτό δεν ακούω την κριτική που γίνεται από την προηγούμενη κυβέρνηση. Τη θεωρώ υποκριτική, λυπάμαι που γίνεται αυτού του είδους κριτική. Εγώ δεν πολύ μιλάω όπως βλέπετε στα μίντια. Όταν έχω κάτι κάνει βγαίνω και το λέω. Το εξηγώ πώς θα γίνει. Ελπίζουμε να δώσουμε μια μικρή ανάσα. Δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Λοιπόν. Ήταν πολύ μεγαλύτερο αυτό που είχαμε σχεδιάσει στη Θεσσαλονίκη και ήταν στα μέτρα. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Φωτίου. Θα προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα. Θα τα ξαναπούμε. Θα ενημερώνουμε τον κόσμο τα σας ευχαριστώ. Τώρα φαντάζομαι ότι... Θα του βγάλουμε και τη φόρμα να τη δείξουμε. Τέλος πάντων, ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να μπουν μέσα, να ενημερωθούν. Μπράβο σας, αυτό να κάνετε. Δεν είναι τίποτα, σιγά. Φαντάζομαι ότι επειδή χτυκιάζετε να βρείτε κάποιες λύσεις να βοηθήσετε μερικούς, θα βλέπετε αυτές τις ειδήσεις που τις βλέπουμε και εμείς ότι αποφασίσαν να δώσουν 500 εκατομμύρια για τα αεροπλάνα και θα λέτε μέσα σας μακάρι να τα είχα εγώ αυτά. Ναι, ναι, τα βλέπω και αυτά λέει. Και είναι συχνή ερώτηση στα κανάλια. Ναι. Εδώ να αρχίσουμε τις προτεραιότητες. Όπως εμείς βάλαμε προτεραιότητα την οικογένεια, να ρωτηθεί και ο ελληνικός λαός πόσες παραβιάσεις θέλει να έχει τη μέρα στο Αιγαίο. Και να απαντήσει ο ελληνικός λαός για να δούμε και τις προτεραιότητες εκεί. Εγώ πιστεύω ότι πάλι συγκρίνονται ανώμια πράγματα. Καλημέρα σας. Και εν πάση περιπτώσει, κύριε Οικονομέα, θα δούμε καλημέρα. Ακριβώς. Ναι, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ καλημέρα, πολύ. Καλημέρα. Πάμε.